Πάμε λίγο στη Σιτία. Πάμε λίγο στην κυρία Μαρία Νικητάκη, είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σιτίας, προκειμένου να μας μεταφέρει και το κλίμα το οποίο εκεί επικρατεί στην περιοχή. Κυρία Νικητάκη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ακούσατε τον Βαγγέλη, τον Πατεράκη, τον κύριο Πατεράκη. Αγανάκτηση, προβληματισμός, κάποια συγκεκριμένα αιτήματα. Είναι συγκεκριμένα αυτά τα οποία ζητούν οι έμποροι. Οι έμποροι στη Σιτία τι υποστηρίζουν, τι έχουν να προσθέσουν? Μην περιμένετε να ακούσετε και από την περιοχή της Σιτίας κάτι διαφορετικό. Η τοποθέτησή μας είναι ακριβώς η ίδια με τον κυρίο Πατεράκη. Συμφωνούμε απόλυτα. Διαπιστώνουμε για άλλη μία φορά ότι το μέτρο αυτό το οποίο εξήγηλε η κυβέρνηση ανταποκρίνεται μόνο για τις μεγάλες αστικές αγορές που πιθανότατα θα υπάρξει συγχρονισμός. Στις μικρές αγορές όπως είναι η περιφέρεια και ιδίως στην Κρήτη, η οποία είναι και ένα μέρος με πολύ χαμηλό υλικό φορτίο, σχεδόν μηδαμινό. Καταλαβαίνετε ότι η αγανάκτησή μας είναι δικαιολογημένη. Καταλαβαίνετε ότι με επιστολές που έχει στείλει η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων με τη συνένεση όλων των συλλόγων της Κρήτης και πριν και τώρα με τη σημερινή επιστολή στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Ανάπτυξης, καταλαβαίνετε ότι η πρότασή μας είναι δίκαια, γιατί δεν μπορεί αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί. Δεν γίνεται αυτό το μέτρο. Εμείς έχουμε συνηθίσει και σαν επιχειρηματίες διαφορετικά, αλλά και οι καταναλωτές έχουν μάθει την άμεση επικοινωνία με εμάς τους ίδιους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι το θέατρο του παραλόγου. Δεν γίνεται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Βρεθήκαμε ξαπροόπτου με αυτά τα μέτρα. Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτό το click away. Δεν ήταν έτοιμη. Ούτε τα ασύρματα πώς τρέχαμε τελευταία στιγμή να κάνουμε ποινικήσεις καλωδίων. Δεν ήταν έτοιμα οι επιχειρήσεις, δεν ήταν έτοιμες οι επιχειρήσεις όσον αφορά την δικτύωσή τους με ISOP. Είναι λίγες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και όπως πολύ καλά ξέρετε το ποσοστό του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλό συγκριτικά με της Ευρώπης. Είναι λίγα τα καταστήματα και είναι αυτά τα μεγάλα καταστήματα, τα οργανωμένα τα οποία έχουν ένα σωστό ISOP, γιατί βέβαια διαθέτουν και ρευστότητα να το προωθήσουν. Σωστά, πολύ μικρό ποσοστό επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στην επαρχία που έχει ένα site προκειμένου να ανεβάσει τα προϊόντα του. Σου λέει βέβαια το κράτος να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει τηλέφωνο το κατάστημα προκειμένου να γίνει τηλεφωνική παραγγελία. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται βέβαια. Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων τρέχοντας με όλη τη σημασία της λέξης, προσπάθησαν να κάνουν μια ιστοσελίδα ή να έχουν ένα προφίλ στο Facebook, ούτως ώστε να δείχνουν τα προϊόντα τους για να μπορούν λίγο να εξυπηρετήσουν τον πελάτη. Όμως δεν είναι λύση αυτή, γιατί υπάρχουν και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν ούτε τη γνώση, αλλά ούτε και θέλουν να προβούν σε αυτό το διάβημα. Μάλιστα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά, μεγάλη αναστάτωση και εμάς από το ελληνικό επιχειρήν, αλλά και από τους καταναλωτές που το ακούνε αυτό, πώς θα μπορέσουν να κάνουν τα ψώνια τους. Καταλαβαίνετε ότι επιτακτική η ανάγκη στο να ανοίξει το ελληνικό εμπόριο, γιατί εμείς προσέχουμε και το έχουμε αποδείξει ότι είμαστε σωστοί, τηρούσαμε τα μέτρα, δεν υπήρξε φορτίο από το ελληνικό εμπόριο, το ελληνικό εμπόριο. Επομένως, πρέπει να μας δοθεί η ευκαιρία αυτή να μπορούμε να ανοίξουμε. Κυρία Νικητάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.